σημερινή κινητοποίηση αφορά μια σειρά ζητήματα για τα οποία η διοίκηση αρνείται πεισματικά εδώ και 11 μήνες να συναντηθεί με το Σωματείο για να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις για την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Μετράμε μέρες, 4 μόλις, για να οδηγηθούν στην απόλυση όπως έχει πει σε όλους τους τόνους η διοίκηση, οι συνάδελφοι της καθαριότητας, καθώς ο διοικητής έχει δείξει αποφασισμένος να προχωρήσει στη σύμβαση με εργολάβο, πετώντας ουσιαστικά στον δρόμο τους συναδέλφους της καθαριότητας, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, υπηρεσίες πάγιες και διαρκείς για το νοσοκομείο, κοστίζοντας πολύ λιγότερο από ό,τι θα κοστίσει ο εργολάβος, που θα έρθει για να τις αντικαταστήσει με πολύ χειρότερους μισθούς και αποδεκατισμένα δικαιώματα. Βρισκόμαστε επίσης 4 μέρες πριν την απόλυση των συναδέλφων που είναι ειδικευόμενοι νοσηλευτές, ένα προσωπικό το οποίο έχει εξειδικευτεί σε αντίστοιχες ειδικότητες, στα επίγοντα, στις μονάδες συντατικής θεραπείας, στην ψυχιατρική, προσωπικό το οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτή τη στιγμή η διοίκηση τους δείχνει την πόρτα της απόλυσης σύμφωνα με τις επιταγές του Υπουργείου και ενώ οι ελλείψεις μέσα στο νοσοκομείο παράνε κόκκινο, την ίδια στιγμή βέβαια που οι συνθήκες εργασίας, τα εξοντωτικά ωράρια και οι διπλοβάρδιες οδηγούν το προσωπικό στο να διαλέγει άλλους δρόμους εργασίας και να φεύγει από το δημόσιο σύστημα υγείας. Σαν να μην φτάνει αυτό, με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η διοίκηση επιλέγει να παρεμβαίνει με τον πιο ομό τρόπο ακόμα και στο ίδιο το έργο των υγειονομικών, ακόμα και στο ίδιο το έργο των γιατρών. Σε μία πρεμούρα να εμφανίζει το νοσοκομείο άδειο από κλίνες για να είναι αρεστή στο Υπουργείο και στην πρώτη ΥΠΕ, παρεμβαίνει στο έργο των γιατρών πιέζοντας για να μπορέσουν να γίνουν διακίνηση των περιστατικών ακόμα πιο γρήγορα, χωρίς να σκέφτονται αν αυτό θα είναι επισφαλές για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, πιέζοντας τους γιατρούς ακόμα και στον χώρο των επηγόντων να διακινούν τα περιστατικά χωρίς να ολοκληρώνεται η εξέταση, απλά και μόνο για να φαίνεται ο χώρος άδειος. Την ίδια ώρα βέβαια φορτώνει στις πλάτες των υγειονομικών τις ανεπάρκειες του συστήματος, την ανεπάρκεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις ανεπάρκειες σε προσωπικό με τις εκατοντάδες θέσεις κενές στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα εδώ στον Ευαγγελισμό που ξεπερνάνε τις 1.100, κάτι το οποίο οδηγεί σε πολύ ωραία αναμονή τους ασθενείς, κάτι το οποίο οδηγεί τους υγειονομικούς σε εξόντωση. Κάτι τέτοιο, συνάδελφοι, είναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Η διοίκηση, σύμφωνα με τις γνώμες του Υπουργείου και τις επιταγές που δίνει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θέλει τα νοσοκομεία να αδειάσουν από το μόνιμο προσωπικό, να οδηγήσει τους υγειονομικούς σε παραίτηση, για να μπορέσει το επόμενο διάστημα να φέρει συμβάσεις εργασίας με μπλοκάκι, που σίγουρα θα κοστίζουν λιγότερο στο κράτος, περισσότερο όμως στο νοσοκομείο και στις ίδιες τις τσέπες των ασθενών. Είναι συγκεκριμένη η πολιτική που ακολουθείται στον χώρο της υγείας, με τις συνεχείς διακρίσεις εις βάρος των ασθενών. Θυμίζουμε την οδηγία της διοίκησης του Ευαγγελισμού για την διάκριση και την εξέταση κατά προτεραιότητα στους ασθενείς VIP κατά τη διάρκεια του Conference Cup, κάτι το οποίο το ίδιο το νοσοκομείο ήθελε να επιβάλλει στους υγειονομικούς, αλλά το Σωματείο μαζί με τους συναδέλφους τους το γύρισαν πίσω στη μούρη. Είμαστε εδώ και δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν διοικητή, σε κανέναν υποδιοικητή να παρέμβει στο έργο των γιατρών. Η σχέση που αναπτύσσουμε με τους ασθενείς είναι σχέση άρρηκτη, σχέση σεβασμού και όχι σχέση εξάρτησης με οικονομικά κριτήρια όπως θέλουν να επιβάλλουν οι διοικήσεις, προωθώντας την απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων και τα απογευματινά χειρουργεία. Βρισκόμαστε εδώ και θα είμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο ο οποίος διώκεται από τη διοίκηση, προσπαθώντας να τους φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα στις πλάτες τους, την ίδια στιγμή που οφείλει εκατοντάδες ρεπό, εκατοντάδες μέρες άδειας και την ίδια στιγμή που οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα. Διεκδικούμε αυτή τη στιγμή η διοίκηση να πάρει πίσω τις διώξεις των συναδέλφων ορθοπαιδικών, να πάρει πίσω τις διώξεις στο προσωπικό, οι οποίες καθημερινά φτάνουν τις 3 με 5 κλήσεις σε απολογία, προσπαθώντας να επιβάλλει καθεστώς τρομοκρατίας και σιγή ηχθείως στο νοσοκομείο,
και δηλώνουμε ότι θα μας βρουν απέναντι, γιατί εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ στο νοσοκομείο, ενώ οι κύριοι είναι περαστικοί. Δεν θα μας διώξουν να φύγουν αυτοί.